Moi, je me souviens un jour, devant l'inspecteur de la société, il y a un type qui représentait le gang du bambou qui arrive, et il arrive avec plusieurs centaines de millions de dollars. On se renseigne, c'était l'argent de Marcos. Et il nous a demandé expressément, il nous a même dit qu'on pourrait garder les fonds pendant une semaine sans les rémunérer. Il nous a demandé expressément de les transformer au Luxembourg pour qu'on puisse lui acheter des titres donc qui seraient conservés par la chambre de compensation de Clearstream, qui s'appelait CEDEL à l'époque. Στον κατάλογο των λογαριασμών του Denis Robert εμφανίζονται συναλλαγές και από ελληνικές τράπεζες ή ξένες τράπεζες που έχουν παραρτήματα στην Αθήνα. Αυτοί οι λογαριασμοί είναι μυστικοί. Εμείς δεν έχουμε τέτοιους λογαριασμούς εδώ και νομίζω και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η λεγόμενη τραπεζική παράδοση, μεταξύ των οποίων και το Λουξεμβούργο, με συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί, αυτό το μεγάλο τείχος της μυστικότητας το αντιμετωπίζουμε. Σήμερα η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί προτεραιότητα να χτυπήσει το ξέπλυμα χρήματος. Ο Υπουργός Οικονομίας Γιώργος Αλογοσκούφης ήταν κατηγορηματικός στο Focus. Βεβαίως είναι και η Ελλάδα και προσφάτως καταθέσαμε το νομοσχέδιο που αφορά αυτού του είδους δραστηριότητες, το οποίο είναι προσαρμογή σε κοινοτική οδηγία. Συνεχώς εξυγχρονίζεται και το κοινοτικό δίκαιο και παραγώ και βέβαια και το ελληνικό δίκαιο, διότι υιοθετούμε τις οδηγίες. Και τα πράγματα αυστηροποιούνται για όλους τους εμπλεκομένους. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, είχαμε πολύ μεγάλες αντιδράσεις από το Δικηγορικό Σύλλογο όταν παρουσιάσαμε το πρώτο σχέδιο του νομοσχεδίου, διότι θεωρούσαν ότι οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι δικηγόροι και οι ευθύνες είναι πολύ μεγάλες. Αλλά με κάποιες προσαρμογές πέρασε και νομίζω ότι πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι οι δραστηριότητες τραπεζικές δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται σαν ένα τείχος για να κρύβονται παράνομες πράξεις και θα πρέπει να όλα να λειτουργούν με αρκετή διαφάνεια. Είναι μια ισορροπία δύσκολη γιατί υπάρχει η μυστικότητα των προσωπικών δεδομένων και το απόρριτο το τραπεζικό. Αλλά το απόρριτο το τραπεζικό δεν μπορεί να είναι απόλυτο και δεν μπορεί σίγουρα να είναι προκάλημα για παράνομες δραστηριότητες. Η εταιρεία Clearstream πάντως, ως ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή αποθετήρια του πλανήτη, διατηρεί νόμιμες σχέσεις και συναλλάσσεται με όλες τις κεντρικές τράπεζες της Ευρώπης και με την Τράπεζα της Ελλάδας. Διάβαζα στο site της Τράπεζας της Ελλάδας ότι συναλλάσσεται με την Clearstream στο Λουξεμβούργο. Πρόσφατα στη Γαλλία ξέσπασε ένα σκάνδαλο με αυτή την εταιρεία, η οποία θεωρείται τράπεζα των τραπεζών, ότι μέσα από εκεί πέρασαν τα μεγαλύτερα, αν θέλετε, οικονομικά σκάνδαλα του αιώνα. Δεν είμαι ενήμερος για το θέμα αυτό και δεν μπορώ να το σχολιάσω. Δεν είμαι ενήμερος για το θέμα αυτό. Ναι. Δεν μπορεί μια τράπεζα να έχει μυστικούς λογαριασμούς. Όχι, δεν νομίζω. Τουλάχιστον για τις συναλλαγές που γίνονται στην Ελλάδα. Για τις συναλλαγές που γίνονται σε άλλες χώρες, βεβαίως αρμόδιες είναι οι τοπικές αρχές και φυσικά υπάρχει, όταν η ανάγκη το επιβάλλει, υπάρχει πλήρης συνεργασία των εποπτικών αρχών. Επομένως, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι τι αρμοδιότητες έχει κανείς βάσει του νόμου και σε ποιο βαθμό μπορεί να παρέμβει για τι είδους πληροφορίες. Διότι εάν δεν έχετε από το νόμο τη δυνατότητα να ελέγξετε τη συμπεριφορά, τη συναλλακτική των ατόμων, το προφίλ των ατόμων, την όλη τους εικόνα των συναλλασσομένων, μπορεί, βεβαίως, δεν μπορείτε να παρέμβετε. Ο κύριος Γαργκάνας μίλησε με έμφαση στο Focus για τις προτεραιότητες που δίνει η πολιτεία για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος, κυρίως το ξέπλυμα και την απειλή χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων. Τα θέματα που αφορούν όχι μόνο στο ξέπλυμα χρήματος, αλλά και στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, εντάσσονται πράγματα στην υψηλότερη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιμετωπίζονται και εδώ με ευαισθησία, γιατί βεβαίως επηρεάζουν τη φήμη, τη φερεγγιότητα και την αξιοπιστία κάθε τράπεζας και βεβαίως την εμπιστοσύνη του κοινού προς το τραπεζικό σύστημα. Το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι υπάρχει ένα γενικευμένο αίσθημα ατιμωρησίας. Ο πιο μεγάλος που πιάστηκε να ξεπλένει χρήμα ήταν ο γνωστός παράγοντας που είχε αγοράσει μια ομάδα της δεύτερης εθνικής στη Βόρεια Ελλάδα και ταυτόχρονα έκανε εμπόριο κοκαίνης.
Το κεντρικό αποθετήριο αξιών στην οδό Αχαρνών, που ανέλαβε την εκαθάριση των χρηματιστηριακών συναλλαγών, έχει μια βασική διαφορά από τα διεθνή αποθετήρια, όπως η Clearstream. Εδώ δεν αναπτύσσουν τραπεζικές υπηρεσίες, παρά μόνο καταγράφουν τις συναλλαγές των επενδυτών στο χρηματιστήριο. Στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, υπάρχει διάκριση. Το κεντρικό αποθετήριο δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα. Σε καμία περίπτωση. Το μόνο που το κεντρικό αποθετήριο έχει να κάνει είναι μόνο να μεταφέρει τους λογαριασμούς από τους χειριστές, από τον ένα χειριστή στον άλλον, στην περίπτωση μόνο της εκαθάρισης των συναλλαγών. Ο Γενικός Διευθυντής Νίκος Κωνσταντόπουλος είναι κατηγορηματικός ότι υπάρχει διαφάνεια στο σύστημα που έδειξε στο Focus και ότι μπορεί να ελέγξει ανά πάσα στιγμή η εισαγγελία. Βεβαίως, είτε μέσω της Επιτροπής Κεφαλαγοράς, που ως υποπτευτικός φορέας έχει πρόσβαση στα συστήματα και μπορεί οποιαδήποτε πληροφορία να κλείσει από το σύστημα των αλληλοτήτρων, με δικαστική απόφαση, με βούλευμα ή εφαρμόζοντας το άρθρο 7 περί ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Έχει συμβεί αυτό ποτέ στο παρελθόν? Μόνο το να ζητούνται στοιχεία από το κεντρικό αποθετήριο. Υπάρχουν ενδείξεις και στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που λένε ότι ακόμη και καθώς πρέπει, σε εισαγωγικά, και πολύ ισχυρά ονόματα των επιχειρήσεων είναι ανακατεμένα σε δραστηριότητες που σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος. Αυτός είναι ο πρώην επικεφαλής της εταιρείας, ο Edmond Israel. Κάθε χρόνο προσφέρει ένα βραβείο σε Ευρωπαίους πολιτικούς. Εδώ βλέπουμε τον πρώην καγκελάριο Helmut Kohl. Υπάρχει μια κατάσταση τουλάχιστον ανοχής από μεγάλους παίκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στη Γαλλία και στη Γερμανία θεωρούν λίγο παιδί τους το Λουξεμβούργο και αφήνουν να εξελίσσονται κάποια πράγματα εκεί με τρόπο που δεν είναι συμβατός τουλάχιστον με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο Edmond Israel έχει βραβεύσει και το σημερινό πρωθυπουργό του Βελγίου, τον Guy Verhofstadt. Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, εκεί οι τράπεζες είναι ιερές, κανείς δεν μπορεί να τις αγγίξει. Άλλωστε, είναι παράδοση οι πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής του τόπου να έχουν επαφές πολύ στενές με τραπεζίτες. Μαζί στο στούντιο έχουμε το Φίβο Στρουγκάρη. Είναι υποψήφιος διδάκτορ ποινικού δικαίου σε θέματα ξεπλύματος χρήματος. Θα ήθελα να μας πεις, εάν αυτό που παρακολουθήσαμε, αν οι δραστηριότητες μιας τέτοιας διακριτικής εταιρείας όπως η Clearstream είναι παράνομες. Το clearing είναι απολύτως νόμιμο. Η Clearstream διατηρεί λογαριασμούς οι οποίοι είναι μυστικοί, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι μυστικοί. Το θέμα είναι η εικασία του κάθε ένα από εμάς που ασχολείται με αυτό το θέμα, εάν πίσω από αυτούς τους μυστικούς λογαριασμούς κρύβεται κάτι το οποίο έχει να κάνει με χρηματοδότηση προφανώς τρομοκρατικών οργανώσεων, ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή παρακλάδια, χρησιμοποιούνται παρακλάδια κυβερνητικών οργανώσεων για αποπληρωμές. Αλλά είναι εικασίες. Κάποιοι θα πούνε ότι όλα αυτά γίνονται στο Λουξεμβούργο, άρα δεν αφορούν τους Έλληνες. Ζούμε σε περίοδο παγκοσμιοποίησης, όλο ένα και πιο βαθιάς, δεν αφορούν και τους Έλληνες. Βεβαίως αφορούν και τους Έλληνες. Θα πρέπει να εξετάσει κανείς ποιοι έχουν λογαριασμούς, αν υπάρχουν ελληνικοί οργανισμοί, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν λογαριασμούς σε τέτοιες εταιρείες και τι τα κάνουν. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο να μπει κανείς σε αυτά τα ιδρύματα και να δει πώς χρησιμοποιούνται και πού φεύγουν, από πού φεύγουν και πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα. Και σε επίπεδο νομοθεσίας πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στην υιοθέτηση της Οδηγίας Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ψηφίζεται τώρα. Ισχύει για την ώρα ο νόμος 2331 του 1995, όπου περιγράφεται τι είναι ξέπλυμα και όλες οι δραστηριότητες πίσω από αυτό. Αυτό είναι το θεσμικό επίπεδο. Θα πάμε εμείς σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι 12 και 25, κάπου στα βόρεια προάστια. Στις 12 ακριβώς έπρεπε να ξεκινήσει η εγγραφή για τη δημοπρασία μιας μεζονέτας. Έχει περάσει μισή ώρα και ο δημοτικός υπάλληλος που έχει τα κλειδιά του κτηρίου δεν έχει εμφανιστεί. Οι συμβολεογράφοι είναι αναγκασμένοι να περιμένουν στα παγκάκια. 12 η ώρα, είπε 12 η ώρα, είμαστε εδώ. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία του πληστηριασμού, εντός ή εκτός.
πούμε. Γιατί 2,5 ώρα θα κλείσει πάλι το Δημαρχείο και θα μας πετάξουν έξω. Δηλαδή μπορεί να γίνει και έξω. Ναι. Στο χώρο που λέει. Υπάρχει άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό. Αφού αυτή είναι η δικονομία εντός ή εκτός. Αν σκεφτεί κανείς ότι στις εγγραφές πρέπει να δίνονται επιταγές πολλών χιλιάδων ευρώ, το σκηνικό δείχνει μάλλον να είναι γραφικό. Και με μέσον έβαλα μέσον για να πάρουμε τα κλειδιά. Τώρα τι θέλεις να σου πω. Δεν είναι κουβέντα, γιατί είναι τσατίνα τώρα. Τώρα εδώ θα έχω 700.000 ευρώ επάνω σε επιταγές και αν το βγάλω τα πέρα. Τι να σου πω εγώ. 700.000 ευρώ, αν έχουν 20-25 άτομα, με τις εγκρίσεις είναι τόσα λεφτά. Και θα είμαι στο δρόμο. Οι αναγκαστικοί πληστηριασμοί στην Ελλάδα γίνονται κάθε Τετάρτη σε δημαρχιακά κτίρια. Ο κανονισμός προβλέπει ότι οι πληστηριασμοί να πραγματοποιούνται όχι απαραίτητα στον εσωτερικό, αλλά και στον εξωτερικό χώρο. Κάτι που καθιστά τη διαδικασία ιδιαίτερα επικίνδυνη, αφού είναι γνωστό ότι ο όρος πληστηριασμός στην Ελλάδα ταυτίζεται με αδίστακτα παρακυκλώματα. Αν πάει κάποιος χωρίς μεσίτη, έχει πιθανότητα να αποκλείσει. Όχι, δεν υπάρχει μεσίτη. Υπάρχουν τώρα και δεν είναι τυχαίο, γιατί στη δυστυχία του άλλου κάνουμε μνημόσυνο. Αντί να πάμε στην Πάρνηθα στο τζόγο, έρχονται εδώ και παίζουν. Τι είναι η διαφορά, πώς εμφανίζονται. Προσωπικά, ο καθένας. Γράφονται. Γράφονται με τις επιταγές τους, έχουν, σήμερα έχουν κομμένες επιταγές εκατομμυρίων. Τους ξεχωρίζετε αυτούς. Δεν τους ξέρω. Α, είναι οι ίδιοι σε όλες τις περιπτώσεις. Ναι. Και μας γνωρίζουν. Και αν σας πάνε τα χαρτιά, τι γίνεται. Είναι, δεν έχει τους γνωρίζει. Α, δηλαδή άμα δεν τους βολέψει. Δεν έχει κάνει. Εγώ τώρα έχω και το κόνιο που θα μου δουλειαστεί. Δεν είναι. Κάνα πιστολίδι να πέσει. Α, πέφτει και γιατί. Εδώ είχα να παγάγει κάποτε μία συμβολιογράφο από τη Βούλα, πέντε κύριοι μέσα σε εισαγωγικά, την βάλανε σε ένα αυτοκίνητο και 2 και 10 που έληξε ο πληστηριασμός την αφήσαν ελεύθερη. Ανήκε σε ομηρία. Όχι μόνο αυτό. Έχουν πέσει και πιστολιές στην Βούλα και αλλού. Και όχι μόνο αυτό. Έχουν συλληφθεί και άτομα σε πληστηριασμό πριν 4-5 χρόνια στον Άλυμο και μετά η αστυνομία έψαξε μέσα στα καλάθια και βρήκε 4 ή 5, αν θυμάμαι, περίστροφα μέσα στον Άλυμο και μας πήγε όλους και τον συμβολιογράφο και όλους τους συμμετασχόντες, πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων. Σε κάποια στιγμή θα εμφανιστεί ο υπάλληλος και θα φέρει τα κλειδιά. Ο πληστηριασμός αρχίσει. Δεύτερη προσφορά. 450. Τα κοράκια δουλούν δύναμη από την έλλειψη ισχυρής νομοθεσίας, από την ανοχή της πολιτείας. Ένας ισχυρός μηχανισμός που τροφοδοτείται κυρίως από τα πανωτόκια και απλώνεται στους περισσότερο ή λιγότερο ισχυρούς της οικονομικής ζωής, όπως οι τράπεζες. Ένα σύστημα που δεν αποκλείεται να αγγίζει δικαστικούς επιμελητές, δικηγόρους και συμβολεογράφους. Ξέρετε όμως ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτό δεν το μαθαίνουμε. Το ακούμε σαν φήμη, σαν δημοσιογραφικό δημοσίευμα, σε κάποιο κανάλι, κάποιος ενδεχόμενα χαροκαμένος, κάποιος πραγματικά πιεσμένος άνθρωπος, λέει πολλά, τα οποία όμως προηγουμένως δεν τα έχει καταγγείλει στα όργανα καταρχήν του κλάδου μας. Και αν εν πάση περιπτώσει ο φιλέτης ή ο πολίτης έχει κάτι να καταγγείλει και θεωρεί κατά την κοινή, ας πούμε, τη λαϊκή λογική, κόρακα σκοράκου μάτι δεν βγάζει, άρα δεν πάω στο σύλλογο, μα υπάρχει και ο εισαγγελέας που μπορεί να τα, κάνει, να τα καταθέσει αυτά για να κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες. Και εάν κάποιος εξ ημών είναι όντως επίορκος και δεν κάνει καλά τη δουλειά του, θα τον απομακρύνουμε από κοντά μας, όπως στο παρελθόν έχει συμβεί. Το θέμα είναι ότι αυτά τα λεγόμενα κοράκια ή ο οποιοδήποτε άλλος αεριτζής που έρχεται για να χτυπήσει ένα κίνητο, το κράτος ξέρει το τι συμβαίνει κάθε εβδομάδα στα δημαρχεία. Και δεν έχει παρά να πάει με δικούς του ανθρώπους στα 10 κυριότερα δημαρχεία της Αθήνας να δει τι γίνεται. Εδώ έχουμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα επαναλαμβανόμενα σε όλη την Αθήνα. Αυτοί τι δουλειά κάνουν, αυτό θέλω να ξέρω. Αγοράζουν, ορισμένοι ναι. Οι περισσότεροι όμως, το 99% των συμμετασχόντων στον πληστηριασμό, δεν αγοράζει. Έρχεται και εκβιάζει.
Πολλές φορές τα κοράκια σε συνεργασία με τον τραπεζικό υπάλληλο έχουν ήδη βρει υποψήφιο αγοραστή. Ακούστε εδώ, στο τέλος μιας δημοπρασίας, πώς συνεννοούνται μια τράπεζα και ένα κοράκι. Ξοβληθήκατε. Ξοβληθήκατε. Πού, στον πίνακα. Στον πίνακα. Και σας βοήθησα. Ήταν τη μόνη βοήθεια. Αυτός ο τύπος του Ιωσέφ που τους λένε και πάνε στον πολυγράφη κοράκια, τι παίζει. Όλοι αυτοί που βλέπεις εδώ. Κι εγώ αρχή κοράκα. Όχι ρε παιδί. Αυτό είναι. Αυτό το επάγγελμα. Κατά επάγγελμα και εγώ το κάνουν αυτοί. Και εσύ το κάνεις. Το αγοράζω. Ακίνητα βγαίνουν στο σφυρί για πολύ μικρά χρέη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας κυρίας σε ακριβό προάστιο της Αθήνας, όπου για 8η φορά το σπίτι της εκπληστηριάζεται για 3.000 ευρώ. Όλοι οι πληστηριασμοί στην Αθήνα θα πρέπει να γίνονται σε ένα κτίριο. Συγκεντρωμένοι όλοι οι πληστηριασμοί όλων των δημαρχείων σε ένα κεντρικό δημόσιο κτίριο με παρουσία δύο εισαγγελέων. Θα πρέπει αυτοί που λαμβάνουν μέρος να ελέγχονται. Πώς μπορούν να ελεγχθούν? Ποιος είναι ο κύριος που θα πάει να χτυπήσει ένα δις ακίνητο, 4 εκατομμύρια ευρώ ακίνητο, 5. Ένας ιδιώτης ανεπάγγελτος. Δεν το κατάλαβα γιατί από διαλογαριασμών τίνος. Και αν είναι διαλογαριασμών κάποιου, σημαίνει ότι ωφελείται κάποιαν αμοιβή. Την δηλώνει αυτήν την αμοιβή. Η πληγή των πληστηριασμών είναι γνωστή. Το Υπουργείο, σε συνεργασία με μεσίτες, συμβολεογράφους και δικαστικούς επιμελητές, καταβάλει μια προσπάθεια εξυγχρονισμού του παρόντα νόμου για τους πληστηριασμούς. Τον ερχόμενο μήνα γίνεται μια σύσκεψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με τη συμμετοχή παραγόντων και συμβολεογράφων και διάφορων άλλων παραγόντων για να μπορέσει να περάσει ο νόμος και είναι βέβαιη ότι θα περάσει των κλειστών προσφορών από την πρώτη του έτους. Και λέγοντας κλειστές προσφορές θα μπορούν να συμμετάσχουν οποιοδήποτε θέλει, θα κλείνει, δίνει τον φάκελο και όποιος υπερθεματίζει αυτός και θα παίρνει το ακίνητο. Την κατάσταση αυτή γνωρίζει πολύ καλά και ο Υπουργός Οικονομίας Γιώργος Αλογοσκούφης. Το θέμα του πληστηριασμού δεν είναι μόνο νομικό, είναι και πρακτικής. Υπάρχει μια κακή πρακτική και υπάρχουν, είμαι βέβαιος, και έχω ακούσει και εγώ καταγγελίες για κυκλώματα και μέσα στις τράπεζες και, μέσα και άλλου είδους κυκλώματα τα οποία χτυπούν τους πληστηριασμούς με τρόπο που είναι εις βάρος και των μετόχων, αλλά και εις βάρος των μετόχων των τραπεζών εννοώ, αλλά και εις βάρος των οφειλετών, γιατί εκπληστηριάζονται ακίνητα μεγάλης αξίας με πάρα πολύ μικρή, με πάρα πολύ μικρό τίμημα. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν είναι μόνο νομοθετικό, είναι και θέμα εφαρμογής των νόμων. Γιατί εγώ πιστεύω βαθιά ότι δεν είναι μόνο να έχεις καλούς νόμους, πρέπει να φροντίζεις να εφαρμόζονται και καλά οι νόμοι. Σήμερα η δραστηριότητα των κορακιών ήταν ελεγχόμενη. Άλλωστε στην πιάτσα, όπως και στη φύση, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Ίσως είναι η μοναδική χώρα, η Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου χρησιμοποιείται ένας περίεργος όρος, το κοράκι. Πραγματικά, Φίβο, θα ήθελα να μου πεις εάν και στο χώρο αυτό των αναγκαστικών δημοπρασιών πληστηριασμών μπορεί κάποιος να ξεπλύνει χρήμα. Θα μπορούσε κανείς να ξεπλύνει χρήμα μέσα σε αυτό το χώρο, διότι όταν ξεκινά ένας πληστηριασμός, αρκεί να αποδείξει ότι έχει μια τραπεζική επιταγή με την οποία θα μπορούσε να εγγραφεί. Με το 1/3 του χτυπήματος που ξεκινάει δηλαδή το πληστηριασμό. Ο στόχος εκείνου που θέλει να αγοράσει είναι να αποτρέψει άλλους να χτυπήσουν, να αγοράσει, κάνοντας ένα βαντάρισμα, λένε έτσι, είναι στην πιάτσα, να ανέβει λίγο η τιμή, να πάρει εκείνος το ακίνητο που βγαίνει στο πληστηριασμό και να το πουλήσει μετά σε πολλαπλάσια τιμή. Κατά αυτόν τον τρόπο, είτε σε δικό του άνθρωπο, είτε σε μια δική του εταιρεία, ξεπλένοντας χρήματα που μπορεί να έχει ήδη αποκτήσει με παράνομο τρόπο. Η Ελλάδα όμως, κυρίες και κύριοι, είναι η χώρα που έχει τη μεγαλύτερη εσωτερική χρέωση αυτή τη στιγμή σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια υπερπροσφορά δανείων, ακόμη και εορτοδάνεια. Θα παρακολουθήσουμε πώς εξελίχθηκε στην Ελλάδα αυτή από το 1950 η πολιτική των επιτοκίων. Αυτός που έχει τα λεφτά μιλάει και αυτός που δεν έχει τα λεφτά ακούει. Αυτή είναι μια τουρκική παροιμία που ισχύει απόλυτα στις σχέσεις τράπεζας και πολίτη, αλλά ίσως και στις σχέσεις της τράπεζας με τους πολιτικούς. Οι τράπεζες είναι δύσκολος διαπραγματευτής. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι λίγες και ισχυρές. Και άρα η κυβέρνηση, ο υπουργός δεν έχει μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη απέναντι στις τράπεζες. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.
Ο Πέτρος Αλιμαντίδης είναι επιχειρηματίας. Αρκετά χρόνια πριν μπήκε στην περιπέτεια της δανειοληψίας, όπως άλλωστε πολλοί άλλοι επιχειρηματίες. Τη δεκαετία του 80 η έγκριση δανείου δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Οι τράπεζες ζητούσαν πολλές εγγυήσεις και οι τόκοι έκαναν την αποπληρωμή υπόθεση ζωής. Τα επιτόκια έφταναν ακόμη και στο 38%. Δεν υπήρχε ευκολία και μάλιστα παίρνανε πολλές μίζες οι διευθυντές των τραπεζών για να σου δώσουν κάποιο δάνειο. Δεν υπήρχε ευκολία. Υπήρχε έλλειψη χρήματος την περίοδο την οποία αναφερόμαστε. Και τα επιτόκια ήταν πάρα πολύ ψηλά. Η ιστορία των επιτοκίων έχει τις ρίζες της σε μια εποχή που το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας έχει μόλις αρχίσει να υιοθετεί στοιχεία του τραπεζικού μοντέλου της Ευρώπης και της Αμερικής. Οι ελληνικές τράπεζες άργησαν να εξυγχρονιστούν σε σχέση με αυτές της υπόλοιπης Ευρώπης. Πολύ περισσότερο με αυτές του Λουξεμβούργου. Σε σχέση με το Λουξεμβούργο, σαφώς είναι αρκετά χρόνια πίσω, όπως είναι και σε σχέση με την Ελβετία ή με άλλες χώρες με τη μεγάλη τραπεζική παράδοση. Αλλά ήδη έχει κάνει μεγάλα βήματα εξυγχρονισμού και ήδη έχει κάνει και πολλά, πολύ μεγάλα βήματα επέκτασης στα Βαλκάνια. Κάτι που σημαίνει ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ήδη λειτουργεί ως ένα σύστημα το οποίο θα προσδώσει δυναμική στην οικονομία, θα δώσει ευκαιρίες σε ελληνικές επιχειρήσεις, θα δημιουργήσει ανάπτυξη για τη χώρα και αυτό νομίζω ότι είναι θετικό. Ο Τάκης Χριστοδουλόπουλος έχει προϋπηρεσία 34 χρόνων στις τράπεζες. Παραιτήθηκε από το διευθυντικό του πόστο για να ταχθεί με το μέρος των καταναλωτών. Το πάθος του για την υπεράσπιση των καταναλωτών ενάντια στις τράπεζες είναι τόσο μεγάλο που οι στενοί φίλοι του τον αποκαλούν κόντρας πανοτοκίστας. Τα τελευταία 6 χρόνια ο Χριστοδουλόπουλος σε συνεργασία με μια ομάδα δικηγόρων που έχει συγκροτήσει ο ίδιος κατάφερε να κερδίσει πάνω από 500 δίκες με δικαστικές πρωτόδικες και φετιακές αποφάσεις που δικαιώνουν τους καταναλωτές σε ζητήματα επιτοκίων, καταναλωτικής πίστης και ψηλών γραμμάτων. Είχαμε εντοπίσει πριν 5-6 χρόνια και είχαμε καταγράψει και είχαμε αναδείξει όλα τα τοκοτεχνάσματα των τραπεζών, δηλαδή αυτές οι διαφανείς μεθοδεύσεις με τις οποίες καταφέρουν να χρεώνουν τόκους παραπάνω από τους νόμους και αυτό να μην είναι ορατό διαγυμνού οφθαλμού και να μην μπορεί κανείς να το υποψιαστεί καν. Ο Ξενοφός Ζολώτας στις δεκαετίες 60 και 70 στήριξε τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις με δάνεια. Αποτέλεσμα ήταν τη δεκαετία του 80 οι τράπεζες να στραφούν στους βιομήχανους και τους επιχειρηματίες. Για δύο δεκαετίες η ελληνική οικονομία βρισκόταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Από το 74 έως το 94 υπήρχαν τεράστια ελλείμματα, ένα δημόσιο χρέος που αύξανε πάρα πολύ γρήγορα. Ο πληθωρισμός ήταν στο 15 με 25% και τα επιτόκια είχαν φτάσει ακόμα και 38%. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα επιτόκια δημιουργούν τεράστιες επιβαρύνσεις στους δανειζόμενους ανθρώπους ή επιχειρήσεις. Η κατάσταση γίνεται αφόρητη και η τότε κυβέρνηση καλείται να πάρει μέτρα. Αναγκάστηκα εγώ ίδιος να περάσω 3 απανωτούς νόμους για τα πανωτόκια, με τους οποίους συνέβαλα στην αντιμετώπιση του θέματος, αλλά πράγματι όχι πλήρως. Τώρα, γιατί όχι πλήρως? Το όχι πλήρως, πέρα από την αντίσταση στην αρχή των τραπεζών που τελικά ξεπεράσαμε, οφειλόταν κυρίως στο γεγονός ότι οι τράπεζες δεν διέθεταν ένα ηλεκτρονικό αρχείο πλήρες καταγεγραμμένο ώστε να ξέρουμε σε ποια βάση δεδομένων νομοθετούμε. Η απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος θα έρθει με την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ. Η πτωτική πορεία των επιτοκίων θα γίνει ο άξονας μιας στρατηγικής. Πάρτε όσο περισσότερα δάνεια γίνεται και αντέχει το εισόδημά σας. Εάν υπάρχουν ακίνητα, τόσο το καλύτερο για τις τράπεζες. Αυτή τη στρατηγική γνώρισε ο Πέτρος Αλιμαντίδης. Επειδή είχα αρκετά περιουσιακά στοιχεία, με την παρουσίαση του Ε9, παρότι ήμουν ενήμερος, αρχίσαν να με βορβαδίζουν και να μου ζητάνε ότι δεν μπορώ να κρατήσω το δάνειο. Και αν θέλω να τους εκχωρήσω σε προσωπικό επίπεδο κάποια από τα κινητά μου. Αυτό συζητήθηκε από διευθυντές τραπεζών. Επίσης, κάποιοι διευθυντές προτείνανε να μου δώσουν εκτός τραπέζης δάνειο με χαμηλό επιτόκιο, χαμηλότερο της τραπέζης, αλλά υψηλότερο από ό,τι κατέθεταν αυτό το μικρό κομπόδεμά τους, όπως μου λέγανε. Το πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς αλλά και του ελαστικού ελέγχου για τις δυνατότητες αποπληρωμής των δανείων επιτρέπουν να έχει κάποιος πολλές πιστωτικές κάρτες, ανοιχτά, καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια. Κάτι που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην υπερχρέωση των νοικοκυριών. Τα νοικοκυριά στην Ελλάδα για πολλά χρόνια δεν είχαν δυνατότητα πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα. Γιατί το τραπεζικό σύστημα ήταν προσανατολισμένο κυρίως στις επιχειρήσεις. Και επίσης για πολλά χρόνια με τα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα που είχαμε, δεν είχαν τη δυνατότητα να δανειστούν γιατί τα επιτόκια ήταν ψηλά. Σύμφωνα με την ICAP,
Στο σύνολο των δανείων, η μεταβολή από το 2000 έως το 2004 είναι 207,7%. Τώρα βρισκόμαστε από την ώρα που η Ελλάδα φάνηκε ότι μπαίνει στην ΟΝΕ, που προσαρμόστηκαν τα επιτόκια, σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Έχει απελευθερωθεί το τραπεζικό σύστημα, τα νοικοκυριά πλέον μπορούν να δανείζονται με πολύ μεγαλύτερη άνεση και το κόστος του δανεισμού έχει μειωθεί. Και είναι λογικό να γίνεται μια ταχεία προσαρμογή του δανεισμού των οικοκυριών. Η προσαρμογή αυτή είναι ταχεία μεν όσον αφορά τους ρυθμούς, αλλά δεν νομίζω ότι έχει φτάσει σε επίπεδα που πρέπει να μας ανησυχούν. Δηλαδή, αν δούμε το επίπεδο δανεισμού των ελληνικών οικοκυριών σε σχέση με το εισόδημά τους, είναι πολύ χαμηλότερο από ό,τι είναι στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σίγουρα από ό,τι είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο δανεισμός είναι πολύ, πολύ μεγάλος. Και τα καταναλωτικά δάνεια αλλά και τα στεγαστικά εξακολουθούν να αυξάνουν με πολύ υψηλό ρυθμό. Σκέπτομαι πως θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά τα νοικοκυριά, να μην δανείζονται περισσότερο από ό,τι οι δυνατότητες τους, οι οικονομικές τους επιτρέπουν, γιατί μελλοντικά ενδεχομένως να υπάρξουν κίνδυνοι. Ο τρόπος που οι τράπεζες υπολογίζουν τους τόκους τίθεται ανοιχτά σε αφισβήτηση από το Ινστιτούτο Χρηματοπιστωτικών Ερευνών. Έχοντας χρεώσει τόκους παραπάνω από τους νόμους οι τράπεζες, έχουν κάνει τοκογλυφία. Και η τοκογλυφία είναι κακούργημα. Και να σώσω ένα παράδειγμα, δηλαδή πριν 4 χρόνια πήρα ένα ξενοδοχείο σε πληστηριασμό γιατί ο άλλος χρωστούσε 700 εκατομμύρια δραχμές. Μετά από επίπονη συλλογή στοιχείων από τις τράπεζες, το Ινστιτούτο κατάφερε να στοιχειοθετήσει μια αγωγή βασισμένη στο εξής σκεπτικό. Έκανε τον πληστηριασμό για να εισπράξεις την παράνομη και τοκογλυφική απέτησή σου, οπότε είναι αδικοπραξία, είναι τοκογλυφία και ότι εμείς σου κάνουμε μια αγωγή και ζητάμε όλες τις αποζημιώσεις για όλες τις θετικές, αποθετικές ζημίες και τις ειδικές βλάβες. Δηλαδή, δώσε μας τα διαφυγόντα κέρδη του ξενοδοχείου που θα δούλευε άλλα 40 χρόνια, δώσε μας τις ζημίες που πάθαμε γιατί πήρατε το κίνητο πάρα πολύ φτηνά και δώσε μας και ηθική βλάβη γιατί περάσαμε όλη αυτή τη διαδικασία γιατί εσύ ήθελες να εισπράξεις τα παράνομα λεφτά. Τον όρο τοκογλυφία τον αρνούνται κατηγορηματικά οι τράπεζες. Πιστεύουν ότι ο υπολογισμός των τόκων γίνεται για να αναλάβουν το ρίσκο των δανείων. Τα επιτόκια με τα οποία δανείζουν οι τράπεζες προσδιορίζονται από τους εξής παράγοντες. Πρώτον, από το κόστος το δανεισμού των ίδιων των τραπεζών, το οποίο διαφέρει από τράπεζα σε τράπεζα ανάλογα με τη διαβάθμιση που έχει η κάθε τράπεζα, το rating. Δεύτερο, εξαρτάται από τα λειτουργικά της έξοδα, τα οποία επίσης δεν είναι τα ίδια σε όλες τις τράπεζες. Τρίτον, από το βαθμό των κινδύνων που αντιμετωπίζει κάθε τράπεζα. Ο Πέτρος Αλιμαντίδης θεωρεί ότι οι τράπεζες τον κλέβουν. Σε ένα πρόγραμμα υπολογιστή εφαρμόζει ένα τύπο που καταγράφει τον υπολογισμό του επιτοκίου, τις τοκοφόρες μέρες, αυτές δηλαδή κατά τις οποίες τοκίζεται το δάνειο και τέλος τον τόκο υπερημερίας. Υπολογίζει πως διαμορφώνεται το χρέος όπως το υπολογίζει η τράπεζα και πώς όταν το υπολογίζει με το σωστό τύπο. Εάν γίνει λάθος χρήση του ημερολογιακού έτους, δημιουργεί κάποιο υπόλοιπο που είναι 3.218.003 δραχμές, που σημαίνει ότι έχουν κλαπεί 2.218 και 3 δραχμές. Ο Πέτρος Αλιμαντίδης έχει αποφασίσει να ακολουθήσει δικαστική οδό. Στην αγορά υπάρχουν δύο ειδών επιτόκια. Το τραπεζικό που ρυθμίζει τις συναλλαγές των τραπεζών με τους καταναλωτές και το δικαιοπρακτικό που ρυθμίζει τις συναλλαγές των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Ο Άριος Πάγος έχει αποφανθεί ήδη 2 φορές για ζητήματα επιτοκίων, τόσο για το χρονικό διάστημα του υπολογισμού των τόκων, όσο και για τη σχέση του δικαιοπρακτικού με το τραπεζικό επιτόκιο. Το πρόβλημα είναι με τις κάρτες. Αυτό εντοπίστηκε και υπάρχει σε απόφαση του Αρίου Πάγου ότι το δικαιοπρακτικό επιτόκιο εξακολουθεί να ισχύει σαν ανώτατο θεμητό όριο επιτοκίου και για τις τράπεζες, διότι και αυτές ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα. Τα επιτόκια προσδιορίζονται σε ετήσια βάση. Έτσι. Η πληρωμή των τόκων μπορεί να συμφωνείται να γίνεται κάθε μήνα, κάθε 3 μήνες, κάθε 6 μήνες ή κάθε χρόνο. Αυτό εναπόκειται στην συμφωνία μεταξύ των συναλλασσομένων.
Ποια ήταν όμως η αντίδραση της Τράπεζας της Ελλάδας στις αποφάσεις του Αρείου Πάγου? Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας είχε στείλει επιστολή στις 23 Μαΐου του 2002 στον πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, σχολιάζοντας σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου. Όλη αυτή η συμπεριφορά της Τράπεζας Ελλάδας, η οποία έδωσε ένα άλοθη στις τράπεζες να χρεώνουν αυτά τα υπέρμετρα επιτόκια, συνιστά πολιτιακή εκτροπή. Διότι εδώ έχουμε κάποιους που επιμένουν να κάνουν αντίθετα από ό,τι προβλέπουν οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Δεν είναι κάτι το οποίο προσδιορίζεται από τον νόμο ή από τις εποπτικές αρχές. Είναι θέμα που αφορά τους συναλλασσομένους. Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, παρά τις εκατοντάδες καταδίκες, επιμένει ότι τα μέλη τους δεν έχουν υποχρέωση να εναρμονίζουν τις πρακτικές και συμβάσεις με τις δικαστικές αποφάσεις. Θέσαμε το ερώτημα στον κύριο Αλογοσκούφη. Ορισμένα ζητήματα είναι εντελώς νομικά. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ γιατί εξαρτάται από την περίπτωση. Πάντως γεγονός είναι ότι πρέπει τα νοικοκυριά να είναι πολύ προσεκτικά στο τι είδους σύμβαση υπογράφουν. Γιατί οι περισσότερες συμβάσεις είναι ουσιαστικά συμβάσεις παραχώρησης, δηλαδή είναι μια συγκεκριμένη φόρμα στην οποία απλώς προσχωρήσεις, συμβάσεις προσχώρησης, όχι παρά προσχώρησης. Προσχωρείς σε μια σύμβαση βάζοντας την υπογραφή σου και περισσότερες φορές δεν διαβάζουν τα νοικοκυριά καν το τι υπογράφουν. Στο Βέλγιο, έλεγχος της σφαιρεγγυότητας των δανειοληπτών είναι κρατική υπόθεση. Η Κεντρική Τράπεζα καταγράφει όλα τα συμφωνητικά των δανείων που συνάπτουν τα φυσικά πρόσωπα, καθώς και τις περιπτώσεις αδυναμίας αποπληρωμής τους. Κάτι σαν το τηρεσία. Σκοπός του συστήματος είναι η αντιμετώπιση της υπερχρέωσης. Όσο περισσότερα δάνεια συνάπτουμε, τόσο περιπλέκεται η διαδικασία έγκρισης μιας νέας πίστωσης. On peut dire que cette obligation est largement rencontrée, même totalement rencontrée, systématiquement tous les prêteurs, avant de consentir un crédit, que ce soit un crédit hypothécaire ou un crédit à la consommation, consultent la centrale. S'ils ne le font pas, automatiquement, ils s'exposent à une sanction très grave, qui peut être la nullité du contrat de crédit à leur tort. Et donc le risque financier est très important pour eux s'il apparaît qu'il n'y a pas eu consultation de la centrale et ou non-alimentation de la centrale. Αρχικά οι τράπεζες είχαν αντιδράσει αρνητικά στη δημιουργία του συστήματος. La Belgique connaissait depuis 15-20 ans une centrale négative qui ne reprenait que les incidents de paiement. Le secteur n'a jamais été en faveur d'une centrale positive, donc ils reprennent tous les crédits en cours de tous les clients en Belgique. Et la discussion a peut-être duré pendant 10 ans, le débat public a duré pendant 10 ans. Finalement, le gouvernement a imposé cette centrale positive. L'objection principale était au niveau du coût, parce que si auparavant on n'enregistrait que les incidents, ce n'est que quelques pourcents du nombre total de clients, tandis qu'évidemment, en enregistrant tous les contrats de crédit en cours, ça fait exploser la centrale. Ο κεντρικός υπολογιστής περιέχει τα στοιχεία 4,4 εκατομμυρίων δανειοληπτών και 6,7 εκατομμυρίων πράξεων δανεισμού. Πρόσβαση έχουν μόνο οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, καθώς και όσοι επιθυμούν να συμβουλευτούν τον προσωπικό τους φάκελο. Την εικόνα συμπληρώνει, όπως και στην Ελλάδα, ο τραπεζικός διαμεσολαβητής. Ο Γιάν Βιλέμς αρνείται ότι υπηρετεί μόνο τα συμφέροντα των τραπεζών. On veut pas que les gens soient dépendants de l'assistance sociale. Mais dans certaines situations, on doit aller jusqu'à la gestion de l'argent de la personne, avec le but de leur apprendre à la longue de gérer d'une façon autonome de nouveau leur budget, mais pendant une période limitée, l'argent sera géré, co-géré avec l'assistance sociale. Et ce sont pour ces cas-là qu'on a des comptes en banque qu'on ouvre à la banque, mais qui sont gérés avec la personne chez nous. Η Κλάρα είναι άνεργη και μεγαλώνει μόνη της τα τρία παιδιά της. Η αδυναμία της να αντεπεξέλθει στις οικονομικές απαιτήσεις του νοικοκυριού της την έφερε στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. C'est qu'on a revenu, j'avais un revenu à peu près de 1000, à l'époque c'était 1000, attendez, je dis pas de bêtises, 1250 je pense à peu près. J'avais deux enfants et il fallait gérer un loyer de 550 euros, 600 euros, plus les charges à côté, puis il y a l'école, il y a les frais. Et les médecins, la vie quotidienne. Et puis c'est vrai que c'était pas. Avec toutes les factures que je recevais, c'était plus évident. Il fallait toujours que j'en mette une ou deux de côté. Évidemment, quand on met une ou deux factures de côté, ça s'accumule. Et puis on envoie vite chez l'huissier. Avec l'huissier, les dettes montent très vite.
Η πλειοψηφία των ανθρώπων που αναγκάζονται να προσφύγουν στις υπηρεσίες του τραπεζικού διαμεσολαβητή δεν αντιμετωπίζουν τις αντικειμενικές δυσκολίες της Κλάρας. Ζουν απλά σε μια ελεύθερη οικονομία με απειράριθμους πειρασμούς, όπου οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων μέχρι και τα σούπερ μάρκετ προτείνουν στους πελάτες όλων των ειδών τα πιστωτικά προϊόντα, συχνά με επιτόκια πολύ υψηλότερα από τις τράπεζες. Il y a aussi une distinction opérée entre des prêteurs bancaires et des prêteurs non bancaires. Pour les prêteurs bancaires, on constate effectivement une responsabilisation. Pour les prêteurs non bancaires, on peut dire que la chose est beaucoup plus compliquée dans la mesure où souvent le crédit n'est que l'accessoire d'un principal. Et le principal, c'est la vente. C'est le fait de réaliser une vente, par exemple, dans des opérations de vente à tempérament. Et là, notamment dans les ouvertures de crédit associées à des ventes, on constate une augmentation quand même des montants consentis et des défauts de paiement qui est quelquefois préoccupante. Avant, on faisait des crédits pour acheter certains biens. Maintenant, je vois que même pour s'acheter la nourriture tous les mois, les gens achètent ça sur crédit parce que dans tous les magasins, dans toutes les grandes surfaces, ben, on est poussé à prendre une carte de crédit. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.